ΠΟΕ ΟΤΑ και στην ΟΛΜΕ κατά της διαθεσιμότητας. Έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε δοθεί το ραντεβού. Στηρίζεται από την ΑΔΕΔΗ η διαμαρτυρία. Επιχείρησαν οι εργαζόμενοι να κλείσουν το δρόμο και πιθανότατα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι η οδός Πανεπιστημίου. Δημήτρη, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Σας ακούω, Άννα, πριν από λίγα λεπτά. Οι συγκεντρωμένοι βρισκόμασταν έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκαναν μια κίνηση να κλείσουν την Πανεπιστημίου, όπως και έτσι έγινε. Αμέσως όμως οι δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες βρισκόντουσαν στο σημείο, άρχισαν να επιδίδακτηκαν εντολή εκένωσης. Άρχισαν να αποστούν τους διαδηλωτές προς τα πίσω. Έγινε και περιορισμένη χρήση κοινικών δυσμιωτής της ΣΟΥΝΑ, που έδωσαν 2-3 τεκασμοί. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τις αντεκλήσεις μεταξύ των αστυνομικών και των μελών της ΟΟΠΑ και της ΟΛΜΕ. Η αστυνομία έχει δεχτεί την εντολή να ανοίξει τον δρόμο. Ναι. Οι διαδηλωτές παραμένουν στο μισό δόστρωμα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαβουλεύση. Με την αστυνομία, όπως βλέπουμε, Δημήτρη. Ναι, απλά τώρα είναι η επίδραση της, του ψεκασμού στην Ασκόσαρα και η αστυνομία να συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι αντεκλήσεις. Η αστυνομία έχει δεχτεί την εντολή να ανοίξει ο δρόμος, ωστόσο οι διαδηλωτές παραμένουν επί του οδοστρώματος. Γίνονται κάποιες συνεννοήσεις προκειμένου να ηρεμήσει κάπως το κλίμα. Οι αστυνομικοί διευθυντές ενημερώνονται και αυτοί από το κέντρο των δικών τους επιχειρήσεων. Συζητούν με τους προέδρους του σωματείου, της ΟΛΜΕ και του ΟΕΟΤΑ που βρίσκονται εδώ, προκειμένου να εκτονωθεί το κλίμα και να μην υπάρξει κάτι χειρότερο στο σημείο. Δημήτρη, περίπου πόσος κόσμος έχει συγκεντρωθεί? Να είναι 500, 600, 700 άτομα και ίσως και λίγο παραπάνω, Άννα. Αυτή τη στιγμή έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινούσε το κοινό συλλαλητήριο που είχε ΠΟΕ ΟΤΑ και ΟΛΜΕ στα προπήλαια. Με αποτέλεσμα την τελευταία ώρα να έχουν συγκεντρωθεί και συνεχώς να έρχονται και άλλοι διαδηλωτές στο σημείο.